Στα χέρια του Δήμου Λαρισαίων πέφτει το βάρος της καθαριότητας των σχολείων, τώρα και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η λειτουργία των οποίων ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα. Ο προβληματισμός είναι διάχυτος, καθώς το προσωπικό δεν επαρκεί και με βάση το σχεδιασμό που έγινε αυτή την περίοδο, οι σχολικές καθαρίστριες ρίχθηκαν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά τώρα πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι κατά νου να σας πω. Γιατί και οι συμβασιούχοι και οι μόνιμοι καθαρίστες είναι ήδη στη μάχη μετά το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας. Επανέρχονται στην αρχική τους θέση, όπως όλοι οι καθαριστές επανέρχονται στις θέσεις στις οποίες ουσιαστικά είχαν φύγει προσφέροντας επιπλέον βοήθεια. Και με την ευθύνη των διευθυντών των σχολικών μονάδων θα προσπαθήσουμε να γίνει ο καθαρισμός όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί. Βλέποντας και κάνοντας πάει ο Δήμος και σε ό,τι αφορά τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, που για την ώρα αναμένει τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου. Να δούμε τι θα προβλέπει ακριβώς το ΦΕΚ το οποίο περιμένουμε να έρθει. Θα καθορίζονται, φαντάζομαι, οι τρόποι προφύλαξης, γιατί εκεί μιλάμε για βρέφη, τα οποία χρειάζονται άλαγμα, τα οποία χρειάζονται αγκαλιά. Οι αριθμοί των παιδιών ενδεχόμενα να είναι μειωμένοι, ενδεχόμενα οι χώροι να μην να χρειάζονται καινούργια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το περιγράψουμε επαρκώς. Εικάζουμε, αν δεν δούμε και να δούμε και τον τρόπο μετά της αντίδρασης, όπως επίσης και την προσέλευση των παιδιών τόσο στα δημοτικά, όσο και στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.